Συντρόφισσες και σύντροφοι, με τις σημερινές παραστάσεις διαμαρτυρίας της ΚΝΕ και του ΚΚΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έξω από τις πρεσβείες και τα προξενία του αμερικάνικου υπεριαλισμού, φωνάζουμε δυνατά, κάτω τα χέρια από την Κούβα, οι λαοί θα νικήσουν, η Κούβα δεν είναι μόνη της, η Κούβα θα νικήσει. Σύντροφοι και φίλοι, καταγγέλουμε στον ελληνικό λαό, στους εργαζόμενους, στη νεολαία, τα νέα υπεριαλιστικά σχέδια εις βάρος της Κούβας με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησής της. Σχέδια που εκτιλήσονται για ακόμη μια φορά τις τελευταίες μέρες με προβοκάτσιες, με αντικομουνιστικά και αντεπαναστατικά συνθήματα, με fake news στο διαδίκτυο, με τους γνωστούς ενορχιστρωτές, τη ΣΥΠΑ και την κυβέρνηση των δημοκρατικών δήθεν του Biden σε συνεργασία με την αντικουβανική μαφία στο Μαϊάμι, αλλά και με τους μισθοφόρους τους στο νησί που δεν δίστασαν να προχωρήσουν σε βανδαλισμού σπιτιών, να προκαλέσουν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτρισμού, να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στον κουβανικό λαό με πέτρες και μαχαίρια. Έστησαν ολόκληρο προπαγανδιστικό μηχανισμό για να διαμορφώσουν μία ψεύτικη εικόνα. Λογαριασμούς ρομπότ στο Twitter και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εικόνες από άλλες χώρες του κόσμου που παρουσιάζονταν ως δίθεν συλλαλητήρια ενάντια στην κυβέρνηση της Κούβας. Χορηγίες από το αμερικάνικο κεφάλαιο ενάντια σε υπέρ αντεπαναστατικών ομάδων. Σύντροφοι και φίλοι, το λέμε καθαρά, στην Κούβα ο λαός διαδηλώνει με τις σημαίες της 26ης Ιουλίου, διαδηλώνει με τις εικόνες του Τσε Γκεβάρα, του Φιντέλ Κάστρο, του Καμίλο Συμφουέγκος. Ο λαός της Κούβας υπερασπίζεται την επανάστασή του και τις κατακτήσεις τους. Ο λαός της Κούβας διαδηλώνει με τα κομμουνιστικά σύμβολα, με το σφυροδρέπανο, διαδηλώνει υπέρ των κατακτήσεων που κέρδισε με αίμα σε 60 χρόνια επανάστασης. Και έχει σημασία ότι όλα αυτά μαθεύτηκαν και στη χώρα μας από τον οδηγητή και τον ριζοσπάστη. Έγινε καθαρό για άλλη μια φορά ότι η αλήθεια γράφεται μόνο με κόκκινο. Άλλη μια φορά όμως αποδείχθηκε ότι εδώ στη χώρα μας υπάρχει πλειάδα χρωμάτων και αποχρώσεων όλων των κομμάτων που ήταν έτοιμοι σαν από καιρό να συκοφαντήσουν την Κούβα. Και δεν ήταν μόνο το μαύρο των φασιστών. Ήταν και οι μηχανισμοί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που ξαφνικά αγάπησε τις διαδηλώσεις ενώ εδώ έχει ταράξει τους διαδηλωτές στο ξύλο. Ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο είδαμε ή μάλλον δεν είδαμε να βγάζει έστω και μία ανακοίνωση και όταν τελικά έβγαλε καλύτερα να μην την έβγαζε, γιατί υιοθέτησε όλα τα άθλια προσχήματα των υπεριαλιστών για δίθεν διαδηλωτές που αντανακλούν προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν με σεβασμό. Έτσι ονομάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τους πληρωμένους αντεπαναστάτες των ΗΠΑ. Αντίστοιχες καθυστερήσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν και από οπορτουνίστικες δυνάμεις που ξέχασαν να βγάλουν ανακοινώσεις αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον κουβανικό λαό. Ενώ δυνάμεις του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου είδαν εξέγερση τους λίγους εκατοντάδες διαδηλωτές στην Κούβα, μέχρι που έφτασαν να εφεύρουν κάποιους αναρχικούς στο Μαϊάμι που υπερασπίζονται τελικά τους αντεπαναστάτες. Όλους αυτούς τους πονάει ότι η επανάσταση στην Κούβα ήταν η πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση στη Λατινική Αμερική, στο Δυτικό Ημισφαίριο γενικότερα και στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Απέδειξε μέσα στο στόμα του λύκου ότι ο υπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος. Προσέφερε πρωτόγνωρες κατακτήσεις στο λαό και στη νεολαία της Κούβας, στην υγεία, την παιδεία, τη δουλειά, τη ζωή, μία ανάσα από την ισχυρότερη υπεριαλιστική δύναμη της ΥΠΑ στο μικρό αυτό νησί της Καραϊβικής, το οποίο εκείνα τα χρόνια εξουσιαδουζόταν από τον δικτάτορα Μπατίστα, τσιράκι των Αμερικάνων. Εκεί ο Φιντέλ, ο Τσε, ο Ραούλ, ο Καμίλο, εκατοντάδες άλλοι κομμουνιστές, επαναστάτες, αντάρτες, έκαναν αυτό
που μέχρι τότε φάνταζε ακατόρθωτο. Γι' αυτό και τόσο μίσος ακόμη και 62 χρόνια μετά. Έχουν όμως πάρει ήδη την απάντηση και είναι αποστομωτική. Πρώτα και κύρια από τους χιλιάδες κουβανούς, πολλαπλάσιους σε σχέση με τις μαριονέτες προβοκάτορες που κατέβηκαν σε διαδηλώσεις με το σύνθημα «Οι δρόμοι ανήκουν στους επαναστάτες και όχι στους μισθοφόρους», ύστερα από κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας. Έχουν πάρει απάντηση επίσης από τους λαούς όλου του κόσμου που στηρίζουν την Κούβα και την αναγνωρίζουν ως παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Έχουν πάρει απάντηση από πάνω από 70 κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα από όλο τον κόσμο. Έχουν πάρει απάντηση στην Ελλάδα από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, που από την πρώτη στιγμή τοποθετηθήκαμε στο πλευρό του λαού της Κούβας, χωρίς μισόλογα, χωρίς ναι μεν αλλά και αμηχανία, γιατί πάντα βρισκόμαστε στο πλευρό της Επανάστασης, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Έχουν πάρει απάντηση και από δεκάδες φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Με τη σημερινή μας κινητοποίηση, τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ, η νεολαία της Ελλάδας γενικότερα, εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας με το νησί της Επανάστασης, με τον ηρωικό λαό της Κούβας που δέχεται αυτή τη νέα επίθεση. Έχουμε τη δύναμη να μην αφήσουν να περάσουν στις συνειδήσεις των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα τα βρώμικα ψέματα του συστήματος. Δεν ξεχνάμε ότι με το πρόσχημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι υπεριαλιστές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ματοκυλήσει τους λαούς όπου γης ανεξαρτήτως. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που έχουν κοπαρδίσει το μισό πλανήτη και έχουν σπείρει στρατιωτικές βάσεις στον άλλο μισό. Είναι αυτοί που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα την ίδια ώρα που κάνουν ένα απάνθρωπο 60χρονο εμπάργκο στο νησί της Κούβας. Και έχουν τεράστιες ευθύνες όλοι όσοι στην Ελλάδα έσπηραν τις αυταπάτες για τον δημοκράτη Biden που θα άλλαζε δήθεν τον κόσμο, όπως καλλιεργούσαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ 25. Η όποια ελπίδα για τους λαούς και η ελπίδα για την οποία μίλησαν και για τον κουβανικό λαό αποδείχθηκε λεπίδα. Η όποια ελπίδα προέρχεται μόνο από την πάλη τους, τον αγώνα τους, τα δικά τους χέρια για να τα καταφέρουν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, έχουμε κι εμείς μεγάλες ευθύνες να διαδώσουμε στους εργαζόμενους και την νεολαία της χώρας μας την αλήθεια. Στις ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, χωρίς πρόσβαση σε απαραίτητο υγειονομικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης λόγω του αποκλεισμού, το νησί της Επανάστασης απέδειξε για άλλη μια φορά την ανωτερότητα της κοινωνίας για την οποία παλεύουμε. Της κοινωνίας που λειτουργεί με κριτήριο μόνο τις λαϊκές ανάγκες. Τη στιγμή που στη ΣΥΠΑ έσκαβαν μαζικούς τάφους για να θάψουν τους νεκρούς τους από τα άθλια συστήματα υγείας που φτιάχνει ο καπιταλισμός, στην Κούβα κατάφερε το σύστημα υγείας να διασώσει εκατομμύρια κόσμου, κατάφερε να αναπτύξει 5 εμβόλια ενάντια στον κορονοϊό, κατάφερε να στείλει ιατρική βοήθεια σε πολύ πιο αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να μαθευτεί. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο κουβανικός λαός έχει αποτρέψει με την πάλη του αμέτρητες υπεριαλιστικές προβοκάτσιες σαν την τωρινή. Δεν είναι η πρώτη και δεν θα είναι η τελευταία, γιατί είναι στο στόχαστρο συνεχώς. Γιατί οι υπεριαλιστές δεν θα συγχωρήσουν ποτέ στην Κούβα και στους κουβανούς τις όμορφες εικόνες από το μέλλον της ανθρωπότητας που γράφουν ξανά και ξανά, που προσφέρουν σε όλο τον κόσμο τον φάρο της ελπίδας που δημιουργούν στο νησί τους. Δεν θα συγχωρέσουν ότι την 1η Γενάρη του 1959 ο αντάρτικος στρατός της Κούβας μπήκε θριαμβευτικά στην Αβάνα και ξεμπέρδεψε με τη δικτατορία του Μπατίστα. Δεν θα συγχωρήσουν το φιάσκο που έπαθαν 2 χρόνια μετά στον κόλπο των Χείρων, που η Αμερικάνικη επέμβαση έφαγε τα μούτρα της μπροστά στην αποφασιστικότητα του κουβανικού λαού. Δεν θα συγχωρήσουν τη μεγάλη διαδήλωση της 16ης Απρίλη του 1961, τις κηδείες των σκοτωμένων από τις αεροπορικές επιδρομές, όπου ο Φιντέλ για πρώτη φορά
ανακήρυξε το σοσιαλιστικό χαρακτήρα της Επανάστασης. Δεν θα συγχωρήσουν την πάλη του λαού αυτής της μικρής χώρας για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού μέσα σε ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές 1989 και 1991. Ταυτόχρονα η Κούβα δεν θα συγχωρεθεί ποτέ από τους υπεριαλιστές για το γεγονός ότι έχει δώσει σε όλο τον κόσμο μεγαλειώδη προσφορά διεθνιστικής αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας. Γι' αυτό το λόγο η Κούβα δεν είναι μόνη. Έχει για σύμμαχο τους λαούς όλου του κόσμου, το λαό της Ελλάδας. Εκατομμύρια εργαζόμενοι νεολαίοι σε όλο τον κόσμο χαιρετίζουμε και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στο λαό της Κούβας για τη σταθερή διεθνιστική και ανθρωπιστική προσφορά στους τομείς της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, στην υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών κατακτήσεων που ακόμη και σήμερα αποτελούν σύμβολο αγώνα των λαών διεθνώς και εμπνέουν ιδιαίτερα εμάς, τη νέα γενιά. Διαβεβαιώνουμε το λαό και την νεολαία της Κούβας ότι οι κομμουνιστές στην Ελλάδα βρισκόμαστε ανυποχώρητα στο πλευρό τους για να τερματιστεί ο άδικος και βάρβαρος αποκλεισμός. Η κατακτήση της κουβανικής επανάστασης, ο αγώνας του κουβανικού λαού, η διεθνιστική δράση της Κούβας εμπνέουν πολλές χιλιάδες νέους της χώρας μας που στέκονται αλληλέγγυοι και αποφασιστικά στο πλευρό του λαού της Κούβας. Στέλνουμε θερμό, συντροφικό, διεθνιστικό χαιρετισμό στους συντρόφους μας από το Κομμουνιστικό Κόμμα και την Κομμουνιστική Νεολαία Κούβας. Η Κούβα δεν είναι μόνη. Θα νικήσει αλληλεγγύη στον ηρωικό κουβανικό λαό.